Από αιώνες τα χείλη έψελαν την υπερμάχο στρατηγό για την Παναγία μας, τη θεραπενίδα των πονεμένων, την προστάτητα των ευσεβών, την καταφυγή των κατατρεγμένων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σήμερα η μέρα εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου καθορίστηκε να γιορτάζεται και η ορτή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. 21 Νοεμβρίου, η μέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Η μέρα γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας. Η μέρα γιορτής για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που με το αίμα τους και την αγάπη προς την πατρίδα εξασφάλισαν την ελευθερία και την ύπαρξη της χώρας μας. Τιμούμε τους αγώνες των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας. Αν ανατρέξουμε στα βάθη της ιστορίας, θα δούμε ότι η πολεμική αρετή των Ελλήνων είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση της ελληνικής φυλής. Το ηθικό στοιχείο, το οποίο κυριαρχεί στα πρόσωπα και στα περιστατικά του Τροϊκού Πολέμου, προβάλλουν την ηθική αξία της ελληνικής φυλής μέσα από πράξεις ηρωισμού, πολεμικής δραστηριότητας, γενεοφροσύνης και αισθήματα οικογενειακής τιμής. Οι Αθηναίοι πολέμησαν στον Μαραθώνα κατά των Περσών για ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Αισχύλος ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του το επίγραμμα. Η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μου ήταν η συμμετοχή μου στον αγώνα αυτό. Οι Πέρσες στις Θερμοπύλες παράγγειλαν στους στρατιώτες του Λεωνίδα ότι θα τους σκεπάσουν με τα βέλη τους. Και ο Λεωνίδας απάντησε: «Καλύτερα, θα πολεμήσουμε υπό σκιά». Έμειναν εκεί μαχόμενοι και έπεσαν μέχρι ενός. Ο Φίλιππος είναι εκείνος που ένωσε όλους τους Έλληνες για πρώτη φορά. Η δημιουργία της Μακεδονικής Φάλαγγας, που είχε σαν κύριο όπλο του πεζικού το μακρύ δόρυ της Άρισα, αποδεικνύει την εφευρετικότητα, την πολεμική τέχνη και το ακαταμάχητο των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Πλην ενόπλων. Από. Καλυφθείτε. Ημί. Αναβάση. Αβραάμ, Σάκη, Ιακώβ, το Αγίου και δικαίου φίλου του Χριστού Τραγιέρου Λαζάρου και τα σψυχά στον εξημών με τα στάβων βούλων στις σκηνές δικαίων τάξεων. Υπόρτης Αβραάμ αναπάψε και με τα δικαίων συναριθμίσε. Αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτών ημνήμη. Κατάθεση στεφάνων. Τμήματα, προσοχή. Από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα.
εκ μέρους του Δημάρχου Τρίπολης, ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης κύριος Γιώργος Λαγός. Από το διοικητή της Διοίκησης Κέντρων Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού Πελοπόννησος, υποστράτηγο Δημήτριο Σκουφίδη. Από τον πρόεδρο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς του Παρατήματος Νομού Αρκαδίας, συνταγματάρχη αναποστρατεία κύριο Κλεάνθη Σκηνά. Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Σμήναρχος Αναποστρατεία κύριος Αριστοτέλης Γκρίζαλης. Από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικού Νομού Αρκαδίας, κύριο Δημήτρη Ολυγιά. Προσκλητήριο νεκρών. Εξακόσιοι τρεις αξιωματικοί και οπλίτες, ήρωες αρκάδες, έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στις πολεμικές επιχειρήσεις 1940-1941. Αναλυτικά έπεσαν. Στο αλβανικό μέτωπο, 35 αξιωματικοί, 4 αντιπασπιστές και 506 οπλίτες. Στο μακεδονικό μέτωπο, 3 αξιωματικοί και 24 οπλίτες. Στη μάχη της Κρήτης, 3 αξιωματικοί και 28 οπλίτες. Άπαντες απόντες. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών του στρατού στους αγώνες του έθνους και στην ειρήνη. Επόμου, αρμ! Παρουσιάστε, αρμ! Εθνικός ύμνος. Και έμαθε για την εκ νέου κατάταξή του, τον κάλεσε στα ανάκτορα και του προσέφερε το ένα άλογο του, τη φορά Δαρυρή, για να μεταβούμε αυτή στον πόλεμο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κυρίου Κολιόπουλου, ο βασιλιάς του ανέφερε ότι επειδή από κάθε Έλληνα πολίτη επιστρατεύτηκε και το άλογο του, ήθελε και αυτός να συνεισφέρει το δικό του άλογο στον αγώνα και έτσι το προσέφερε στον Υπέα Κολιόπουλο, ο οποίος άλλωστε το είχε εκπαιδεύσει. Με το βαθμό του εκλεκτού 19, πολέμησε φτάνοντας μέχρι του Αγίου 40. Ο ομαδάρχης διαθέτοντας αυτόματο όπλο πολυβόλο τύπου Χότσκις. Μια φράση που είπε ο Κολοκοτρώνης, στάνες πήρθη πολλές φορές, αλλά δεν επίτρες. Είμαι σίγουρος ότι ήσασταν άνθρωπος που δεν στηριχθήκατε στο άλλο, αλλά ώστε να κάνετε πράξη τα όνειρό σας και τις αξίες. Υπηρεσία της στο Εθνικό Θέατρο και η ενασχόλησή της με τον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις, χρόνια πολλά στην Παναγία μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Βρίσκομαι εδώ θεωρώντας ιδιαίτερη τιμή που είμαι κοντά σας αυτή τη στιγμή, που είστε μαζί μας αυτή τη στιγμή, διότι τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης, τέτοιες γιορτές γίνονται για τους ανθρώπους, αλλά γίνονται με ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους μαζί και τον καθένα από εσάς που βρίσκεται κοντά μας σήμερα. Βρίσκομαι όμως πιο πολύ για να μεταφέρω. Έλαβα ένα μήνυμα από τον αρχιτέκτονα του έργου, του Μνημείου των Πεσόντων Αρκάδων, τον κύριο Αργύρη Πετρονότη, που μου στείλε ένα μήνυμα, μεταφέροντάς μου το πάθος, τους αγώνες, τους δικούς του, της αδερφής του, της Καντός, της γυναίκας του, το να κατασκευάσουν αυτό το μνημείο. Αγώνες που αφορούσαν και κόπο και χρόνο και χρήμα, αλλά πιο πολύ το πάθος και το όνειρό του. Και το όνειρό του να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Ήθελα λοιπόν να μεταφέρω με λίγα λόγια αυτά, αλλά πιο πολύ αυτούς που θα ήθελε να ευχαριστήσει πιο πολύ για την κατασκευή του έργου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τη Διοίκηση τότε της Μεραρχίας, τον υποστράτηγο κύριο Μπουζάκη και τον επιταλάρχη τον κύριο Καπερώνη, που συμμετείχαν ενεργά στην κατασκευή και στο να φτάσει στο μνημείο σε αυτή τη θέση που βρίσκουμε τώρα. Στον κύριο Κωνσταντίνο Φρέτζο και στην κυρία Δέσποινα Σταμπούλογλου Φρέτζο, πολιτικούς μηχανικούς. Στον κύριο Γεώργιο Ζαχαρόπουλο, ερευνητή των Πεσόντων. Στον κύριο Βασίλη Κουριάμπαλη, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, μηχανικό. Στον κύριο Σπύρο Καλδί, αρχισιδηρουργό. Στον κύριο Γεώργιο Κουτρουμπίν. Στον Θεόδωρο Βασιλόπουλο Γλύπτη. Και στον Νικόλαο Καλέγια, πρώτο μάστορα της Πέτρας. Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ξενάγηση στο εσωτερικό του μνημείου και παρουσίαση έκθεσης κοιμηλίων, καθώς επίσης και παράθεση μικρού κεράσματος στον προαύλιο χώρο του μνημείου. Και στη μνήμη των δύο αδελφών τους. Στον πόλεμο του 40-41, ο ανθρωπολογός Μιχάλης Αποστολόπουλος Πετρονότης έπεσε ειρωνικά σε πάθος στο Βάλες Πάθη 30-1940. Ο αδελφός του Δημήτρης Αποστολόπουλος, ανθρωπολογός τότε στον πόλεμο, τραυματίστηκε και αποστρατεύτηκε ταξιάρχος σε πολεμική διαθεσιμότητα. Ένα λεπτό για μας, το έγκλημα της Μεραρχίας, το εφοδιαστικό, το οποίο ήταν έμβλημα της φιλικής εταιρείας για να αναγνωρίζονται τα μέλη τους με τα ειδικά η ελευθερία και η θάνατος. Που τόσοι τους δώσαν τη ζωή τους κάτω από αυτή τη σημαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα στην θάνατος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Γιατί αυτό το μνημείο είναι μνημείο πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι από ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους για την ελευθερία.